Το άπιαστο σου του Βινίσιου έδωσε στη Ρεάλ το προβάδισμα κόντρα στη ροή του αγώνα, αλλά η Μάτσερ City κατάφερε στον Περναμπέου και αυτή κόντρα στη ροή του αγώνα με το εξαιρετικό σουτ του Ντεμπρίνε να ισοφαρίσει στο τελικό 1-1 και όλα να κρυθούν στο Έτιχαντ στις 17 Πέμπτου. Ανοιχτούς λογαριασμούς λοιπόν έχουν Ρεάλ Μαδρίτης και Manchester City αφού αυτού άφησαν ανοιχτού στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου στον πρώτο μεταξύ του ημιτελικό στο Champions League. Η Ρεάλ δεν ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Η Manchester City δεν ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Κόντρα στη ροή των αγώνων που έδωσαν στα ημίχρονα, κατάφεραν να σκοράρουν και έμειναν στο 1-1. Μίλαν και Ίντερ συναντιούνται στον ημιτελικό μετά από 20 χρόνια διεκδικώντας το ειστήριο για το μεγάλο τελικό Κωνσταντινούπολη σε ένα από τα δύο ιδιαίτερα ζευγάρια που θα μπορούσαμε να δούμε στο Champions League θα προκύψει και ο φιναλίστ του φετινού τελικού. Μίλαν και Ιντερ συνθέτουν ένα ευρωπαϊκό derby de la Madonina για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2002-2003. Οι Ρωσονέροι είχαν προκριθεί με δύο ισοπαλίε εκμεταλλευόμενοι τον κανονισμό του τότε με το εκτό έδρα γκολ και επικράτησαν στον τελικό κοντρα στην Γιουβέντου στα πέναλδι. Βέβαια, η UEFA έχει καταργήσει αυτόν τον συγκεκριμένο κανονισμό. Αξίζει να θυμίσουμε ότι η Μίλαν προκρίθηκε και την τελευταία φορά που δύο ομάδε είχαν συναντηθεί σε νοκάουτ το 2005 για τα προημητελικά, όπου είχε επικρατήσει και στα δύο μάτ. Ενώ η τελευταία φορά που βρέθηκαν στον τελικό ήταν το 2007, όταν είχε κερδίσει η Μίλαν 2-1 τη Λίβερπουλ στο ΑΚΑ. Η Ιντερ, έχει επικρατήσει στα δύο παιχνίδια που έχουν δώσει οι δύο ομάδε την τρέχουσα σεζόν. Οι Νεοραντζούνε επικράτησαν 3-0 στο Ριάντ και κατέκτησαν το Σούπερ Κόπα. Ενώ για τη Σέρια νίκησε 1-0 και με αυτά τα αποτελέσματα ω παρακαταθήκη θα επιδιώξουν οι παίκτε Σίντερ να προκριθούν στο τελικό μετά από 13 χρόνια. Το 2010 είχε κατακτήσει το τρόπαιο κερδιζοντα κερδίζοντα 2-0 την Πάγιον στη Μαδρίτη.